Θέλω να πω στη Μαντούχα Στεράτου και στην Τζέννη Μελιτά που πολύ τη συμπαθούμε ότι φτάνει. Δηλαδή, εφόσον δεν μα λένε γιατί τσακώθηκαν, για να καταλάβουμε. Έπειτσε μελή, φτάνει που είχε καεί. Φτάνει. Έχουμε καταλάβει ότι κάτι έχει συμβεί και οι δύο το αφήνουν να αιωρείται. Κάτι χοντρό, κάτι λεπτό. Δεν ξέρω. Για να δακρύζει και να βουρκώνει χοντρό, φαντάζομαι. Ας τους πει κάποιος, ειδικά στη Μαντούχα Στεράτου που το συνεχίζει όπως φαίνεται, ότι για να έχει νόημα το sequel πρέπει να μας πει το λόγο. Ναι, ή να μας πει το λόγο. Από εκεί πέρα, αν δεν μας λέει, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μας ενδιαφέρει. Σειρά της Τζέννη. Σειρά της Τζέννη θα μιλήσει. Η Τζέννη μίλησε την πρώτη φορά. Καταλάβαμε ότι ήταν στεναχωρημένη για κάτι, ότι πολύ θα ήθελε να είναι στο γάμο. Εγώ αναρωτιέμαι, μεταξύ τους, εκτός καμερών, έχουν μιλήσει? Όχι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εγώ αναρωτιέμαι, αν ο κάμεραμαν δεν είχε κάνει κοντινό στην Καστερά του την ώρα που δάκρυσε, θα είχε σηκωθεί επάνω η Σάσα να τον πλακώσει τις φαλιαρές, γιατί έτοιμη ήταν. Το είδες το ύφος της. Το είδα. Εκεί που αρχίζει και τον κοίταξε. Γυρνάει και κάνει τον κάμεραμαν. Πώς μας κοιτούσε η μάνα μας όταν παίρναμε δεύτερο φοντάν στην επίσκεψη? Έτσι το κοιτάζει. Κάτσε, τώρα πλησιάζει. Φανταστείτε όμως τι χημία έχει σαν σας στα μάτια με τον οπερατέρ της που με μία λοξή ματιά καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Μα είσαι καλά. Μπράβο στο συνάδελφο. Μη σου πω πριν τη λοξή ματιά, γιατί την ξέρει και σου λέει μετά θα τα ακούσω. Δεν είναι τυχαίο που η Βασίλισσα με το που αλλάξει τσάντα όλοι στο παλάτι. Αν το που αλλάξει χέρι τη τσάντα. Εννοείται. Σημαίνει ότι τα έχω πάρει στο κρανίο, κάντε κάτι.